παρακολουθήσατε την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού και τη συνομιλία που είχε με τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Πώς σας φάνηκαν τα αγγλικά του? Κατά την ταπεινή μου γνώμη, ήταν εξαιρετική η πρόοδος που είχε πετύχει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Με αυτά τα λόγια περιέγραψε ο συνομιλητής μας τις επιδόσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αγγλική. Όταν μάλιστα ο συνομιλητής αυτός είναι επικεφαλής μιας πολύ σημαντικής εταιρείας που ασχολείται με ακριβώς αυτό το αντικείμενο, δηλαδή τις ξένες γλώσσες, αυτό αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Ποιος είναι αυτός? Ο συνομιλητής μας ήταν η κυρία Μπριγκίτα Παπασταύρου, επικεφαλής της Λιγκουαφών. Παρακολουθώντας λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, έκανε αυτή τη διαπίστωση. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνει ο συνομιλητής μας αυτός, όχι απλά στο επίπεδο της πολιτικής, αλλά και ας μπούμε λοιπόν και στα χωράφια, σε αυτό που λέγεται εξωστρέφεια και ελληνικές επιχειρήσεις. Κυρία Παπασταύρου, έτσι κάπως είναι τα πράγματα. Πώς είδατε λοιπόν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, γιατί πολύ συχνά έρχεται αυτό το στοιχείο στην επικοινωνία που έχουμε και στην εκτίμηση που έχουμε για τους Έλληνες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στο εξωτερικό? Κοιτάξτε, δείχνει πολύ σημαντικό κομμάτι της προσωπικότητας και των δυνατοτήτων ενός ανθρώπου. Γιατί αν θυμόμαστε την πρώτη του ομιλία, η οποία έτσι χρησιμοποιήθηκε και από τα μέσα ηρωνικά, σωστά. Για τον τρόπο που μίλησε. Είχε σχολιαστεί, ναι. Σήμερα εγώ εντυπωσιάστηκα όταν τον άκουσα να μιλάει αγγλικά. Διότι όχι μόνο έχει μια ευχέρεια λόγου, αλλά έχει και την αυτοπεποίθηση να μιλήσει αγγλικά. Να μιλήσει μια ξένη γλώσσα, την οποία λίγοι έχουν. Λίγοι αρχηγοί κρατών. Και, εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι αυτού του επίπεδου του στην πολιτική. Διότι, οπωσδήποτε, πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος στο εαυτού σου για να μιλήσεις σε μια άλλη γλώσσα, ένα δύσκολο θέμα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, αυτό δείχνει και τη διάθεση του συγκεκριμένου πολιτικού να σταθεί σε αυτό το περιβάλλον το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Θέλω να πω δηλαδή, η πρόοδος που πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δείχνει ακριβώς και την πρόθεσή του να μείνει μέλος αυτού του κλαμπ, να το πούμε απλά. Ναι, δείχνει το έτσι, δεν είναι. Και την προσωπικότητα και τη δύναμη που έχει κάποιος της προσωπικότητας. Εμένα με εντυπωσίασε, πρέπει να πω, αλλά μπορεί να βελτιώσει. Ναι, μπορεί. Μάλιστα. Και θα ήθελα πολύ να μπορούμε να το κάνουμε για εκείνον. Μάλιστα. Κυρίως την προφορά. Αυτό παίζει ρόλο. Η προφορά είναι πολλές φορές που... Η προφορά χαλάει καμιά φορά. Για να έρθουμε αλήθεια σε έναν άλλο πολιτικό που έχει γίνει λίγο στάρ της εποχής, που είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Εκεί πώς είναι τα πράγματα? Έχει μια ευχέρεια ο Βαρουφάκης στην Αγγλική, βεβαίως, μεγάλη, και κυρίως στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιεί στα οικονομικά, γιατί το έχει χρησιμοποιήσει, το ξέρει καλά το λεξιλόγιο αυτό. Εγώ τον έχω πιάσει να κάνει και λάθη. Μάλιστα. Τον έχω πιάσει να κάνει και λάθη, αλλά βέβαια μιλάει ευχερός και εκφράζεται έτσι με μια επιτηδευμένη φρασιολογία και λεξιλόγιο. Έχει και την ακαδημαϊκή καριέρα που, εν πάση περιπτώσει, τον βοηθάει αυτό. Αλλά σήμερα τι μπορεί κανείς να κάνει χωρίς ξένες γλώσσες? Εδώ είναι λοιπόν το ερώτημα. Εκπροσωπείτε ένα οίκο που είναι λιγκουαφών στην Ελλάδα πολλά χρόνια. Είναι 82. Είστε 82 χρόνια που δραστηριοποιείτε σαν εταιρεία. Άλλωστε και εσείς ακολουθείτε μια οικογενειακή παράδοση αυτό. Βλέπετε να έχει αλλάξει κάτι? Εννοώ δηλαδή ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας. Ξεκινήσαμε από τους πολιτικούς. Έχει αλλάξει στη συμπεριφορά του κάτι? Ή παραμένουμε μια χώρα η οποία είναι εσωστρεφής και γυρίζει γύρω από τον εαυτό της? Όχι, δεν είμαστε εσωστρεφείς. Είμαστε μια χώρα που θέλει να βρει προς τα έξω. Είμαστε μια χώρα που συγκρούεται με το κατεστημένο αυτή τη στιγμή και με το κατεστημένο εννοώ τις ιδέες της που την κρατάνε πίσω. Αλλά μπορεί να πάει μπροστά, θέλει να πάει μπροστά. Έχει μια νεολαία η οποία ψάχνεται, πολύ ικανή, πολύ ικανή. Πολλές φορές φαίνει οικογένειες πάρα πολύ, πρέπει να πω, οι οποίες σπρώχνουν τα παιδιά στο να πάρουν ένα χαρτί χωρίς αντίκρισμα. Να πάρω, λέει, το proficiency. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι σημαντικό. Δεν είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι να μελετήσω, να ξέρω, να μπορώ να εκφραστώ, να μπορώ να κάνω αυτό που έκανε ο κ. Τσίπρας.
Σωστά. Να μπορώ να βγάλω την προσωπικότητά μου προς τα έξω και να κερδίσω το συνομιλητή μου μιλώντας μια γλώσσα που δεν είναι η δική μου. Έχω όμως την αίσθηση, κυρία Παπασταύρου, ότι είναι μικρό το κομμάτι του πληθυσμού που έχει αυτή τη λογική που λέτε. Το μεγαλύτερο κομμάτι είναι περιορισμένο. Όχι, το μεγαλύτερο κομμάτι πάει σε ένα φροντιστήριο 100 χρόνια και παίρνει ένα χαρτί. Και παίρνει ένα χαρτί. Και όταν βγει στην δεν είναι εργαλείο αυτό. Όχι. Δεν το βλέπει σαν εργαλείο. Όταν βγει στην αγορά εργασία δεν μπορεί να εκφραστεί στην ξένη γλώσσα. Μάλιστα. Και έρχεται στο λιγκουαφόν τότε. Μάλιστα. Εκείνη η ιστορία. Γι' αυτό και σήμερα, μέσα στην κρίση, εμείς αναπτυσσόμαστε με ραγδαίους ρυθμούς. Τι κάνετε ακριβώς, δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα. Πώς προχωράει μια εταιρεία σαν την, που είναι και ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο αυτό. Mm-hmm. Πώς προχωράει. Έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ το διαδίκτυο. Τα σύγχρονα μέσα εργαλεία, τα σύγχρονα εργαλεία. Και για την, στην εκπαίδευση, αλλά και στη διαφήμιση, στην προβολή. Στην εκπαίδευση πλέον έχουμε την δική μας πλατφόρμα και εκπαιδεύουμε σε όλες τις γλώσσες. Οπουδήποτε στην Ελλάδα μπορεί κανείς με πολύ μικρό κόστος να μπει και να μάθει μια γλώσσα μέσω του διαδικτύου. Με υποστήριξη από τους καθηγητές του λιγκουαφόνου. Δηλαδή δεν είναι μόνος του, έχει μια επαφή με το εκπαιδευτικό προσωπικό της εταιρείας. Έχει κάποιον που τον παρακολουθεί και τον στηρίζει, αυτό θέλω να πω. Αυτό έχει μια χρονική διάρκεια η οποία, δηλαδή υπάρχει ένα ακαδημαϊκό έτος έστω διαδικτυακά. Πώς είναι, κοιτάξτε, πώς ακριβώς γίνεται. Δεν υπάρχει ακαδημαϊκό έτος, γιατί ακριβώς αυτό δίνει την ευχαίρεια το διαδίκτυο να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις όποτε θέλεις και σε όσο διάστημα θέλεις. Και τις ώρες που εσύ μπορείς. Και όποτε μπορείς. Άρα έχει μια ευελιξία λοιπόν. Ναι. Που διευκολύνει πάρα πολύ. Μετά μπορεί να βρίσκεσαι οπουδήποτε. Και να μελετάς από οπουδήποτε. Να μελετήσεις όποια γλώσσα θέλεις. Μάλιστα. Και με πολύ χαμηλότερο κόστος. Περπατάει αυτό στην πράξη, δηλαδή έχετε δει αποτελέσματα. Καταπληκτικά. Υπάρχει ζήτηση. Τεράστια ζήτηση. Μάλιστα. Τεράστια όμως. Τεράστια ζήτηση. Διότι δεν μπορεί κάποιος που εργάζεται και έχει ανάγκη να μάθει μια γλώσσα. Και δεν είναι πάντα τα αγγλικά, μπορεί να είναι μια άλλη. Σήμερα, αλήθεια, ποιες γλώσσες είναι αυτές που έχουν στην αιχμή τους? Κοιτάξτε, οι σκανδιναβικές γλώσσες πάρα πολύ σήμερα. Γιατί πολλοί κόσμοι φεύγει προς τα εκεί. Μάλιστα. Άρα προετοιμάζεται, ναι, για να φύγει. Ναι. Κινέζικα, ρώσικα. Μέχρι φέτος είχαμε πάρα πολλούς Ρώσους. Τουρίστες και ξένους που έρχονται, που θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι, που έρχονται να μείνουν στην Ελλάδα, που θέλουν ευρωπαϊκό διαβατήριο. Όπως ξέρετε, μπορεί να αποκτήσει κανείς ευρωπαϊκό διαβατήριο αγοράζοντας ένα σπίτι στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό έχει πλέον ανοίξει η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και μην γελιόμαστε, δεν μπορούμε να πούμε. Δεν είναι εσωστρεφής χώρο, όσο και να θέλουμε να λέμε ότι είναι. Πολλοί θέλουν να πούνε τι είναι. Δεν είναι. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι κοιτώντας και τις εξελίξεις στον τομέα των επιχειρήσεων, βλέπουμε ότι υπάρχει την τελευταία πενταετία μια ραγδαία αύξηση των εξαγωγών. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια ανάγκη στελεχειακής επάρκειας. Εσείς έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στη διαδικασία εξυπηρέτησης των στελεχών των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει αύξηση των εξαγωγών. Έχουμε προσθέσει τα πετρέλαια στους αριθμούς και αυτό έχει αλλάξει τους αριθμούς. Στα προϊόντα, στα αγροτικά προϊόντα και στα προϊόντα τα παραγόμενα. Δεν έχουμε παραγωγική βάση σημαντική για να εξάγουμε. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το χώρο. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μάλιστα. Και δυστυχώς κλείσαμε και τον Οργανισμό Πρόθεσης Εξαγωγών. Του συγχωνεύσαν με έναν άλλο. Που δημιουργήθηκε το Enterprise Greece. Ναι, ναι, αλλά δεν έχει την ίδια υπόσταση. Mm-hmm. Είναι αναγκαίο αυτό. Είναι αναγκαίος αυτός ο οργανισμός για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εξάγουν. Όλες οι χώρες του κόσμου χρησιμοποιούν έναν αντίστοιχο οργανισμό ναι, για την πρόθεση των εξαγωγών τους. Εσείς ωστόσο έχετε αναπτύξει ιδιαίτερα κανάλια επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις στον τομέα που λέγεται εκμάθηση? Εμείς επικοινωνούμε με όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις και τις πιο μικρές που εξάγουν, και οι μικρές κάνουν και μεγάλη προσπάθεια, πρέπει να πω. Μάλιστα. Και πολύ επιτυχημένη προσπάθεια. Γιατί ο Έλλην είναι επιχειρηματίας, είναι μαχητής ο μικρός επιχειρηματίας.
λίγο πλαίσιο να του δώσει το κράτος. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα ότι υπάρχει το μεγάλο θέμα της ρευστότητας που δημιουργεί σοβαρή δυσκολία. Και δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο αυτό. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο το πλαίσιο που χρειάζεται και η βοήθεια. Δεν ξέρει να πάει προς τα έξω, δεν μπορεί εύκολα να πάει προς τα έξω, αλλά λίγο στήριξη θέλει. Μάλιστα. Εμείς κάνουμε την πλευρά της ξένης γλώσσας, να μπορεί ναι, να επικοινωνήσει. Που είναι το παράθυρο, είναι το διαβατήριο αυτό. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, οι επιχειρήσεις σήμερα εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, εκπαιδεύουν ήδη επιχειρηματίες στον εαυτό τους και έχουμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε μια περίοδο κρίσης που δεν θα το έλεγε κανείς. Η δική σας η πρόταση προς το χώρο των επιχειρήσεων ποια είναι? Εννοώ σαν επιχείρηση τι τους προτείνετε? Το πρόγραμμα που κάνουμε εξαρτάται βέβαια και από τη γλώσσα που θέλουν και από το επίπεδο που βρίσκονται. Κάνουμε ειδικά προγράμματα στην κάθε επιχείρηση ανάλογα με το αντικείμενό της και το στόχο της. Ας πούμε στις τουριστικές επιχειρήσεις κάνουμε ειδικά προγράμματα στα ρώσικα που χρειάστηκαν πολύ στην Βόρεια Ελλάδα, κινέζικα. Εδώ είχαμε και μια πολύ κάθετη αύξηση του αριθμού των πολύ Ρώσων τουρισμού. Βέβαια τώρα πάλι είχαμε ένα. Τώρα πήγαμε λίγο πίσω. Λίγο πίσω. Αλλά γερμανικά πολύ στην Κρήτη, ναι, στη Ρόδο, σε όλες αυτές τις χώρες. Αλλά εκπαιδεύουμε το προσωπικό και το χαμηλό προσωπικό. Δηλαδή τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή, τις καμαριέρες, το FNB, μάλιστα, στη ρεσεψιόν τον κόσμο, να μπορεί να επικοινωνήσει. Δηλαδή τους μαθαίνουμε αυτό το λεξιλόγιο που έχουν ανάγκη. Εξειδικεύουμε στην κάθε επιχείρηση τις ανάγκες της. Ο τουρισμός λοιπόν είναι μια βασική βιομηχανία στο κομμάτι που σας αφορά. Και που έχει ανάγκη πάρα πολύ, ναι, γλώσσες. Και που δεν χρειάζεται μακροχρόνια εκπαίδευση. Δηλαδή περιορίζουμε την εκπαίδευση στο κομμάτι που... τη γλώσσα που χρειάζεται. Για να μιλήσουμε και λίγο πρακτικά, για τι κόστη μιλάμε? Δηλαδή, έχετε απέναντί σας μια ξενοδοχειακή επιχείρηση, mm-hmm, η οποία μπορεί να έχει, ας πούμε, να είναι μια μικρή μονάδα. Mm-hmm. Τι κόστος μπορεί να υπολογίζει ένας ξενοδοχειακός επιχειρηματίας για να μπορέσει να εξοπλίσει με αυτά τα μέσα ένα προσωπικό 10-15 άτομα? Πολύ, πολύ χαμηλό κόστος, το οποίο καλύπτεται και από τον ΟΕΔ. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν τα έξοδα αυτά καλύπτονται από τον ΟΕΔ. Καλύπτονται από τον ΟΕΔ, διότι τα έχει πληρώσει ούτως ή άλλως μέσα στην ασφαλιστική επιβάρυνση. Άρα λοιπόν υπάρχει μια εκταμίευση από την πλευρά της ΕΤΗ. Υπάρχει μια εκταμίευση την οποία, έτσι, την οποία στη συνέχεια την παίρνει πίσω από τον ΟΕΔ. Και όλη η κατάρτιση γενικώς. Που ενδεχομένως αυτό να μην είναι και ιδιαίτερα γνωστό στον κόσμο των επιχειρήσεων. Εννοώ για το κομμάτι της. Οι μεγάλες επιχειρήσεις το γνωρίζουν. Το γνωρίζουν, σωστά. Οι μικρότερες πολλές δεν το γνωρίζουν. Ακριβώς. Ότι καλύπτεται αυτό το κόστος από τον ΟΕΔ. Και είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, δεν είναι μεγάλο το κόστος το να εκπαιδεύσω το προσωπικό. Εξαρτάται βέβαια από το επίπεδο που θέλω να το φτάσω. Αλλά μια τουριστική επιχείρηση που θέλει να εκπαιδεύσει τον υπάλληλο να μπορεί να μιλήσει με τον ξένο που θα έρθει στη ρεσεψιόν. Είναι άκρο σημαντικό. Είναι άκρο σημαντικό. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε. Δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια, αλλά είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο. Απολύτως. Ναι. Απόλυτα. Και αυτό μπορεί να γίνει και εύκολα και γρήγορα και χωρίς μεγάλο κόστος. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Εσείς ολοκληρώσατε μια. Είσαστε πλέον, ας πούμε, σαν επιχείρηση μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Συμπληρώσατε, όπως μας είπατε, πάνω από 80 χρόνια. Mm-hmm. Ποια είναι τα σχέδιά σας για το επόμενο διάστημα στην ανάπτυξη της Λιγκουαφών στην Ελλάδα? Η ανάπτυξη είναι κυρίως στο διαδίκτυο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον κάθε καταναλωτή, στον κάθε μαθητή, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, ναι, οπουδήποτε και να βρίσκεται στη χώρα. Μέσω του διαδικτύου μπορούμε να εκπαιδεύσουμε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές, όποιον θέλει να μάθει μια γλώσσα και όποια γλώσσα θέλει να μάθει. Και μιλάμε και για τον ιδιωτικό τομέα αλλά και για τον δημόσιο τομέα. Βεβαίως και για τον. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως και για τον δημόσιο. Υπάρχουν δημόσιοι οργανισμοί και φορείς και επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα προγράμματα. Εκπαιδεύουμε πολλές δημόσιες επιχειρήσεις. Όπως? Όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τη ΔΕΗ, τα ΕΛΤΕ. Μάλιστα. Πολλές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί να εκπαιδεύσει πλέον σήμερα κανείς μέσω του διαδικτύου και πολύ σημαντικό η ύλη και το προσωπικό που είναι πίσω που βάζει όλα αυτά τα προγράμματα πάνω στο διαδίκτυο. Εσείς έχετε αξιοποιήσει
τα sites και υπάρχει και αντίστοιχες εφαρμογές από τη δική σας την πλευρά? Τι εννοείτε? Ενώ δηλαδή μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει ενδεχομένως και μια εφαρμογή από το smartphone? Α, βέβαια. Για τα ελληνικά, για τους τουρίστες, έχουμε το I Learn and Fly, που μπορεί κάποιος με 14 ευρώ ξένος να μάθει κάποια ελληνικά, που τα λέμε ελληνικά επιβίωσης, Survival Greek. Μάλιστα. Αν πούμε ότι οι τουρίστες που έρχονται και θέλουν να πάνε σε ένα εστιατόριο, να πάρουν ένα ταξί, να μπουν στο... Μπορούν λοιπόν με μία μικρή... Με 14 ευρώ μπορούν μέσα από το τάμπλετ τους να μελετήσουν κάποια ελληνικά. Μάλιστα. Και είναι και πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μάλιστα. Κυρία Παπασταύρου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι και εσείς μπαίνατε σε μια νέα εποχή πια. Μπήκαμε μετά τα 80 χρόνια των λιμωθών, εμείς την βάλαμε σε νέα εποχή. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ.